εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσεν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος, και σώσον αγαθέντια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέως, Θεός ημών, ο πανσόφλους τους αλήξαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα. Έχοντας λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά νουν τον Άγιο Νίλο τον Μυροβλήτη, μια μεγάλη ασκητική μορφή και Άγιον του Αγίου Όρους, ο οποίος ασκήτευσε εις την έρημον του Αγίου Όρους, στα βραχώδη μέρη εκείνα που ο άνθρωπος είναι δύσκολο ακόμα και σήμερα να τα περπατήσει και να φτάσει. Εκεί λοιπόν ασκήτευσε ο Άγιος Νίλος. Το 15ο με 16ο αιώνα αναφέρουμε, δηλαδή 500 χρόνια πριν από μας. Ο Άγιος Νίλος εμφανίζεται αργότερα σε έναν μοναχό το Θεοφάνη, αφού ήδη είχε κοιμηθεί, και του αποκαλύπτει του μοναχού Θεοφάνη αυτά τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, αλλά και τα είδαμε στο βίντεο. Και τι του λέει? Μετά το έτος 1900, προσέξτε ότι οριοθετεί χρόνο, μετά το 1900 βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος. Τι σημαίνει μεσασμός του 8ου αιώνος? Από όταν φτάνουμε στο μέσο της 8ης χιλιετηρίδος αποκτήσεως κόσμου. Αν ανοίξετε τα δίπτυχα της Εκκλησίας μας, θα δείτε το εξής μέσα. Γράφουν τα δίπτυχα. Από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα, πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει. Το 1992, αν ανοίξουμε τα δίπτυχα, θα δούμε ότι ήμασταν 7.500 χρόνια, λένε τα δίπτυχα, αποκτήσεως κόσμου. Ήμασταν στο μέσο δηλαδή, βαδίζοντες τον 8ο αιώνα. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλούς, όταν ήθελε κάποιον και να τον επιπλήξει, του έλεγε πρόσεχε να μη σε κατατάξει ο Θεός με τους Ογδοήτες. Θεωρεί το κατάρα δηλαδή, ότι οι άνθρωποι αυτοί του 8ου αιώνος θα έχουν ξεφύγει παντελώς από την οδό του Κύριου. Και οι Ογδοήτες είμαστε εμείς. Και οι Ογδοήτες. Άρα βαδίζοντες προς το μεσασμό, δηλαδή όταν πλησιάζει περίπου το μέσον, το 7.500, τότε λέει
ο κόσμος άρχεται μετά το 1900 να γίνεται απρόστος. Και πράγματι, αδελφοί, δείτε σας παρακαλώ και πείτε μου πώς ήταν ο κόσμος το 1910, πώς ήταν ο κόσμος το 12, πώς ήταν ο κόσμος το 1920, πότε είχαμε ξεκινήσει και είχαμε μπει μέσα μετά το 1900, όπως λέει ο Άγιος. Μέχρι το 1900, καταρχάς η επιστήμη ήταν υποτυπώδη. Υποτυπώδη ήταν η επιστήμη. Δεν υπήρχε σπουδαία εφεύρεση. 7.500 χρόνια από τη δημιουργία του ανθρώπου, όχι της γης, μην μπερδευτείτε, όχι της γης, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε στο τέλος, αφού ο Θεός είχε πλάσει τη γη. Γιατί άμα πιάσουμε τη γη θα πάρουμε πολλές χιλιάδες χρόνια. Αλλά μιλάμε την ώρα που έπλασε τον άνθρωπο. 7.500 χρόνια, ποιες είναι οι επιτεύξεις της επιστήμης που έχει κάνει ο άνθρωπος. Μιλάμε έτσι. Θα δείτε ότι βαδίζει, αδέρφια μου, βήμα προς βήμα. Πολύ σιγά πηγαίνει. Ενώ μας λέει ότι ξαφνικά, μετά το 1900, η επιστήμη ξαφνικά θα μεταχθεί. Εις τα ύψη, λέει. Και άρχεται ο κόσμος να αλλάζει. Θα αρχίσει ο κόσμος να αλλάξει. Και να γίνεται αγνώριστος. Γιατί λέει θα γίνει αγνώριστος. Εν συγκρίση με αυτά που ζούσαν τότε. Και ρωτώ εγώ, γιατί μοιάζει ο κόσμος μας, όπως ήταν περίπου, όχι πριν 15, πριν 5 αιώνες, πριν 100 χρόνια, πείτε μου, αν είμαστε οι ίδιοι. Αν είμαστε οι ίδιοι πριν από 100 χρόνια. Για να μην πω πριν 50 και 60. Θα δείτε τεραστία διαφορά υπάρχει. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Είχαν κουζίνα ηλεκτρική, πώς είχαν ψυγεία, μήπως είχαν το ρεύμα, μήπως είχαν τα αυτοκίνητα, μήπως είχαν τις μοτοσυκλέτες, μήπως είχαν αεροπλάνα, μήπως είχαν υποβρύχια, μήπως είχαν διαστημόπλια. Σκεφτείτε πώς ήταν το 15ο αιώνα και πώς ήταν τα σπίτια που ζούσαν, πλήθυνα. Πώς βλέπουμε κάποια στιγμή στο Πακιστάν ή στο Κουρδιστάν όταν μας δείχνουν οι τηλεοράσεις σήμερα που γίνονται σεισμοί και βλέπουμε κάτι πλήθυνα σπίτια και πέφτουν και τους πλακώνουν τους ανθρώπους. Σε μια τέτοια κατάσταση ήταν η Ελλάδα. Δεν είχε εφευρεθεί το τσιμέντο. Δεν είχαμε τζάμια. Δεν είχαμε αλουμίνιο. Ώστε να φτιάχνουμε πόρτες και παράθυρα και αυτά τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν οι άσφαλτοι έξω. Να τρέχουν αυτοκίνητα. Μονοπάτια, καρόδρομοι, μουλάρια, άλογα, γαϊδούρια. Ο άνθρωπος δούλευε στο χωράφι από ανατολής ηλίου μέχρι δύσος ηλίου. Εμένα η γιαγιά μου, τον πατέρα μου, το κέντρισε στο χωράφι. Στο χωράφι, την ώρα που έσκαβε τον κέντρισε. Και επειδή δεν είχε που να τον βάλει, τον έβαλε σε ένα μεγάλο κεραμίδι μέσα. Και δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πώς ήταν το 15ο αιώνα. Και γι' αυτό λέει μετά το 1900 ο κόσμος που θα ζει τότε θα είναι αγνώριστος. Θα είναι αγνώριστος. Όταν πλησιάζει ο καιρός της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Όταν πλησιάζει τότε θα αρχίσει. Και από εκεί θα καταλάβετε ότι φτάσαν και οι μέρες του Αντιχρίστου. Τι θα γίνει τώρα. Θα σκοτιστεί η διάνοια του ανθρώπου από τα πάθη της σαρκός. Ο άνθρωπος θα σκοτιστεί. Θα πάθει σκοτισμό νοός. Όταν σκοτιστεί ο νους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Διότι πλέον ερμηνεύει όλα τα γεγονότα όπως εκείνος θέλει. Δεν μπορεί να δει κάτω από ένα άλλο βλέμμα
και εντελώς διαφορετικά, όπως θα το δείτε στο τέλος, πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και πώς τα βλέπουμε. Σε μια άλλη ομιλία μου που κάναμε εδώ, κάναμε μια σύγκριση. Για το ντύσιμο. Όταν είπα ότι ήρθε στο μοναστήρι το καλοκαίρι μία κοπελίτσα η οποία φόραγε ένα στράπλος από πάνω, τότε δεν υπήρχαν τα στράπλος. Σε το στράπλος είναι αυτό ο οποίος κάνει τη γυναίκα χωρίς τη ραντάκια. Και ήταν και ο αφανός έξω. Και από κάτω φόραγε ένα σορτσάκι, χοντό. Και ήρθε λοιπόν στο μοναστήρι. Το επαναλαμβάνω για όσο το έχετε ακούσει. Κοπέλα πήγαινε προς τον ναό να προσκυνήσει. Τη σταματάω και της λέω, κοπέλα μου, λέω, θα πρέπει κάτι να φορέσετε για να είναι μοναστήρι εδώ. Λέω, δεν είναι η παραλία. Αν και τότε οι γυναίκες που μιλάει ο Άγιος δεν πηγαίνουν στην παραλία. Και αν έπρεπε να πάνε, πηγαίνουν με μία μακριά ρόμπα από πάνω με την κάτω. Με ένα πράγμα μακρύ, σαν αυτά που φοράνε στις βαφτίσεις όταν βαφτίσουμε κανένα μουσουλμάνο και τον κάνουμε χριστιανό. Μια τέτοια κελευγία ακριβώς φοράγανε οι γυναίκες, αν έπρεπε να κάνουν για κάποιο λόγο μπάνιο στη θάλασσα. Και δεν κάναν ποτέ άντρες με γυναίκες μαζί. Αυτό έγινε επί των αιώνων. Επί των ημερών το δικό μας έγινε να συνευρεθούν άντρες και γυναίκες στην ίδια παραλία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πηγαίναν λοιπόν, λέω, κοπέλα μου, τη λέω, κάτι να φορέσετε. Γιατί, μου λέει, τι έχω, δεν είμαι ντυμένη. Και φυσιολογικά. Ήταν η κοπέλα 20 χρονών όσο ήταν και η μάνα της που ήταν 40-45, περίπου κάπως έτσι ήταν ντυμένη. Καλοκαίρι, ζέστη, ο ήλιος. Αυτό είχε το παιδί. Σαν πρότυπο ντυσίματος. Αυτό βλέπει όταν περπατάει έξω. Το καλοκαίρι. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Και σου λέει, τι έχω. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι αυτό δεν είναι ντύσιμο, αλλά είναι ντύσιμο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί. Το βλέπει φυσιολογικό. Αλλά αν αυτή την κοπελίτσα ή τη μάνα την πάρει κανείς και την πάρει αδέρφια μου δίπλα από τη γυναίκα του 1940, δίπλα από τη γυναίκα του 1960, δίπλα από τη γυναίκα του 1970. Ξέρετε αν βάλετε 10 γυναίκες μαζί και βάλετε και αυτή την κοπελίτσα ή τη μάνα, ξέρετε τι θα λέγαμε τότε, ζούσαμε. Ότι αυτή είναι η πόρνη της εποχής εκείνης. Αν ήμασταν οι άνθρωποι του 40 και δίπλα και αν την πάμε στο 20, όλα την πας δίπλα τη γυναίκα της Πίντου και δίπλα τη γυναίκα του Ζαλόμ. Θα λέγανε ότι με το ντύσιμό της αυτή είναι η πόρνη της εποχής εκείνης. Γιατί όταν βλέπαμε, θα πάω πίσω πολλά χρόνια, το 80, το 70, το 60. Να μην προσβληθεί καμιά γυναίκα, γιατί δεν είναι αυτή η διάθεσή μου που τα λέω. Απλώς δείχνω το πώς σκοτίστηκε ο νους και πλανήθη. Για πηγαίνετε και δείτε μια γυναίκα, μα τη δείτε κάτω στην Αθήνα, οι άντρες να απαντήσουν. Βαμμένο μαλλί, βαμμένο μάτι, το 50, το 60, το 70, το 80. Βαμμένα χείλια και βαμμένα μύχια. Τι είναι αυτή η γυναίκα όταν τη συναντήσεις βαμμένη στην Αθήνα, στο κέντρο των Αθηνών. Ξαχνότανε. Είναι η πόλη της εποχής. Δεν θα φόβησαν οι γυναίκες του 50, του 60. Δι' αυτού του τρόπου δεν υπάρχει τέτοιο. Αν δεν το δεις μόνο σε καμιά ταινία, παλαιά ηθοποιή. Αλλά και γι' αυτό όποιος πήγαινε για ηθοποιός, την εποχή εκείνη, του λέγανε ότι οι γονείς, παιδάκι μου, θα εκπορτευτείς.
Πού πας εκεί μέσα σε αυτό το σύστημα? Δεν αφήνανε οι γονείς. Και δείτε ότι σήμερα αυτή τη γυναίκα από το 80, το 60, το 70, την ονομάζαμε πόρνη που έπαθε το μαρί, τη βλέπουμε σήμερα. Τη χαιρετάμε κανονικά και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτή είναι ο σκοτισμός του νόμου σου. Το ίδιο πράγμα μου πέρασε ότι είναι φυσιολογικό. Ότι είναι νορμάλ. Μα 7.500 χρόνια δεν υπήρξε νορμάλ. Κι όμως εδώ ο Άγιος το λέει. Θα το δούμε και παρακάτω. Θα σκοτιστεί η διάνοια από τα πάθη της σαρκός. Ότι τότε οι άνθρωποι τον αιώνα αυτό θα ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το σεξ. Όλο υπονοούμενα για το σεξ θα είναι. Θα ασχοληθούν με τα πάθη της σαρκός. Γύρω από τη σάρκα τους. Από όλα τα κολάσιμα και θανάσιμα αμαρτήματα. Και το βλέπετε, το λέει κατά λέξη. Και σήμερα πείτε μου, ποια κουβέντα δεν έχει μέσα σεξουαλικό υπονοούμενο? Είτε ανοίξει τη τηλεόραση, είτε πα σε μια κοσμική συζήτηση. Εκτό αν είναι χριστιανοί και δεν συζητάνε τέτοια πράγματα. Είναι πολύ τη Εκκλησία εν τον ανέω χριστιανοί. Αλλά και εκεί που είναι πολύ τη Εκκλησία, πού και πού το πετάνε. Και αυτοί το αστιάκι. Και γελάνε. Βλέπετε ότι η διάνοια του ανθρώπου θα σκοτιστεί, λέει ότι θα ασχολείται με τα πάθη τη σαρκός. Θα πληθυνθεί η ασέβεια και η ανομία. Ο κόσμος θα γίνει ασεβής απέναντι προς τον Θεό. Και θα πληθυνθεί η ανομία. Τα αμαρτήματα δηλαδή των ανθρώπων. Και τότε αρχίζει, όπως σας έγραψα, λέει, όπως σας είπα, ο κόσμος θα γίνεται αγνώστος. Θα μετασχηματίζονται. Εμορφές των ανθρώπων. Δεν θα γνωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες. Εξαιτίας της ανεσχύντου ετοιμασίας των και των τριχών της κεφαλής των. Το είδανε. Το είδανε. Δεν θα ξεχωρίζεται, λέει, από το ντύσιμο την εποχή εκείνη. Ποια είναι ο άντρας, ποια είναι η γυναίκα. Ποιο είναι το αγόρι, ποια είναι η κοπέλα. Εξαιτίας του ντυσίματος και από τα στρίχα της κεφαλής των. Το πώς θα τα φτιάχνουν. Καλά. Πώς είναι αυτό το Άγιος του 1500. Να βλέπει το τι θα γίνει στις ημέρες μας. Τότε οι άνθρωποι θα βριέψουν και θα είναι σαν τα θηρία. Δεν θα θέλουν να ακούσουν για τον Θεό. Θα είναι άγρια σαν τα θηρία. Θα τους μιλάς για τον Θεό και θα βριέψουν. Από την πλάτη του Αντιχρίστου. Από όλα αυτά θα τους έχει πλανήσει ο Αντιχρίστος. Και θα νομίζουν ότι αυτή είναι η ζωή. Και γι' αυτό θα τους μιλάς για τον Θεό. Εάν τους πεις και αυτό είναι αμαρτία, θα εξαντίστανται. Και θα σου λένε πού ζεις, σε ποιον αιώνα, σε ποιον μεσαίωνα. Το μόνο που δεν άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια είναι μέχρι όλας ο κληρικός. Όπως ήταν το 15ο αιώνα, έτσι είναι και σήμερα. Ακόμη. Γιατί πολλοί φοβούμε ότι σε λίγο θα φύγουνε και τα ράσα, θα φύγουνε και τα γένια και θα μείνει ο κληρικός με τα παντελόνια, αδέρφια μου, όπως είναι στην Ευρώπη και όπως είναι στην Αμερική. Σε αυτό το σημείο, σε λίγο καιρό θα φτάσουμε και θα με θυμηθείτε. Και θέλετε να σας πω και το γιατί είναι παρένθεση. Γιατί θα γίνει αυτό? Είναι πολύ εύκολο. Ήδη από συζητήσεις που ακούγονται στα ενδότερα του καταπετάσματος, η Εκκλησία με την Πολιτεία μέχρι το 12 θα έχουν χωρίσει. Η Πολιτεία αφήνει την Εκκλησία τελευταία να τη φάει για επιδόρπιο. Να τη φάει για επιδόρπιο. Και η Εκκλησία της στιγμή έχει 10.000 παπάντες στα χωριά που εργάζονται σε νορίες της πόλης. Θα διακοπεί η μισθοδοσία τους. Θα διακοπεί. Ερώτημα. Η ενορία του χωριού σας μπορεί να κρατήσει ιερέα και να τον πληρώνει μέσα από το παγκάρι? Έχει τη δυνατότητα η ενορία του χωριού σας? Έχει τη δυνατότητα η ενορία εδώ η Αγία Μαρίνα? Από το παγκάρι μόνο.
να πληρώνει 7 ή 8 ιερείς που είναι εδώ με τους διάκους. 9. Δεν θα μπορεί. Δεν θα μπορεί. Αν υπολογίσουμε έναν μισθό των 1000 ευρώ, των 1000 να πάρω τουλάχιστον, ένα μισθό ίσα ίσα για να βγαίνουν πέρα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα έρθει η εντολή αμέσως από την Αρχιεπισκοπή, όποιος μπορεί, την Κυριακή να πηγαίνει να λειτουργεί και ό,τι μπορείτε κάντε άλλη δουλειά. Μπορείς να γίνεις ταξιτζής, γίνε. Βγάλε το ράσο και πήγαινε στο ταξί και την Κυριακή να άρχισε να φοράς το ράσο στην εκκλησία και να λειτουργείς. Μπορείς να ανοίξεις χασάπικο, πήγαινε κάνε το χασάπι. Μπορείς να πας στην οικοδομή, πήγαινε στην οικοδομή. Αυτομάτως θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Άρα αδέρφια μου, έρχεται το βγάλισμα του ράσου. Με το κόψιμο της μισθοδοσίας έρχεται θέλοντας και μη. Θα το δούμε και παρακάτω που λέει θα αλλοιωθούν η εκκλησία. Θα αλλάξει η μορφή της. Η ακόμα δεν έχει αλλάξει. Δεν θα υπάρχει ο σεβασμός στους γονείς και στους γεροντοτέρους. Για σκεφτείτε τώρα κάποιος να μπορεί να λέει σε μια εποχή το 15ο αιώνα όπου σεβόντουσαν τους γονείς. Τι σεβόντουσαν? Κάπου δεν είχε η μητέρα μου. Μου έλεγε η μητέρα μου και ο πατέρας ότι όταν μίλαγε στο σπίτι ο πατέρας, ο παππούς μου δηλαδή, δεν τολμούσε να μιλήσουν. Δεν υπήρχε πιθανότητα να ομιλήσουν. Μόνο ακούγανε. Και ό,τι θέλανε το πούν, το λέγανε στη μητέρα, κι άλλη γυναίκα μπορούσε να το περάσει στον πατέρα εκείνα τα χρόνια. Θα δεις λοιπόν τώρα, όταν επικρατεί αυτό μέσα σε μια οικογένεια, για αιώνες, ξαφνικά να λες ότι αυτό θα διακοπεί. Και δεν θα υπάρχει ο σεβασμός προς τους γονείς, ούτε προς τους γέρους. Προς κανέναν. Οι αρχιερείς, η αγάπη θα εκλείψει. Οι δεπημένες των χριστιανών αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνθρωποι και νόμος. Τι σημαίνει και νόμος? Θα τους οφάνει και δόξα. Θα έχουν στόχο τα αξιώματα. Όχι το να κάνω έργο στον λαό, αλλά να πάξω αξίωμα. Μη γνωρίζοντες τη δεξιά από την αριστερά μου. Και θα, επειδή θα μεγαλώνουν και αυτοί στο ίδιο μέσα, καζάνι με όλο τον κόσμο, θα έχουν μπερδευτεί και δεν θα μπορούν να ξεχωρίσουν ποια είναι η δεξιά οδός του Κυρίου από την αριστερά του και από όλου. Θα πάρουν σύγχυση κι αυτοί. Θα μπερδευτούν. Δεν βλέπετε για την κάρτα του πολίτη. Πας στον ένα παπά, σου υπάρχουν δεν τίποτα. Πας στον άλλο, πα, μακριά σου λέει. Λέοντας δεσπότης μην την πάρετε. Θα πεθάνουμε λέει ο Αργολίδος από πείνα όλοι οι ιερείς και όλες οι οικογένειες. Δηλώνουμε δεν την παίρνουμε την κάρτα του πολίτη στο κράτος. Αφού δεν βγαίνει ο άλλος Μητροπολίτης. Τι πράγματα είναι αυτά λέει. Τι είναι αυτά λέει. Πού τα βρήκανε λέει αυτά. Εμείς θα την πάρουμε. Έχουμε τον Χριστό μέσα μας και δεν φοβόμαστε κανένα διάβολο. Λες και πει κανείς ότι φοβόμαστε κανένα. Όντως ο Χριστιανός δεν φοβάται. Το ότι δεν θέλω να το πάρω δεν σημαίνει φοβάμαι τον διάβολο. Απλώς δεν θέλω να το πάρω, είναι επιλογή μου. Αλλά εκείνο με ενδιαφέρει είναι η σύγχυση. Τι είναι σύγχυση που πάθαμε. Σε σέβομαι το εγώ. Υπήρχε περίπτωση γυναίκα να μην με μπαντελώνει μέσα στην εκκλησία πριν μερικά χρόνια. Υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε περίπτωση να κοινωνάμε γυναίκα με παντελόνι. Όχι. Δείτε σήμερα. Σύγχυση που πάθαμε. Εμείς κάτω στο μοναστήρι δεν αφήνουμε να κοιταμπούνε και να κοινωνήσουν. Αν πάτε την βγάλεις όμως και έξω από την εκκλησία και δεις έχει να γίνει, θα ξεσηκωθεί όλο το μοναστήρι στον αέρα. Όλο το μοναστήρι στον αέρα θα ξεσηκωθεί. Σκεφτείτε να τολμήσουν οι ιερείς να πούνε δεν κοινωνάμε το παιδάκι που φοράει παντελόν, το κοτσάκι,
το Α, το Β και τα λοιπά, η γυναίκα, σκεφτείτε τι θα γίνει. Σύγχυση. Γιατί, γιατί ο ένας αφήνει, ο άλλος δεν αφήνει. Και εσείς γιατί δεν αφήνει, και εσείς πού είστε. Σε τι κόσμο είστε και πού είστε. Σύγχυση και σαν το. Σε ποιο θέμα δεν υπάρχει σύγχυση. Και έτσι οι γενείς δεν ξέρουν προς τα πού να δώσουν μια κατεύθυνση από αυτή την οδό ή από εκείνη την οδό. Δεν υπάρχει. Σας θυμίζω ότι όταν ψηφίστηκε ο πολιτικός γάμος, βγάλανε απόφαση η ιεραρχία, όποιος κάνει πολιτικό γάμο, δεν θα τον βαπτίσουμε τα παιδιά. Δεν θα τον βαπτίσουμε τα παιδιά. Σάλλος ξέσπασε τότε. Άλλοι λέγανε, και τι φταίει το παιδί αν ο γονιός έκανε. Εγώ θα του βαπτίσω το παιδί. Και σήμερα, αλλού τα βαπτίζουν, άλλοι δεν τα βαπτίζουν. Δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Μπερδεύτηκε και ο κλήρος. Μου θυμίζει έναν ιεροκήρυκα, ο οποίος έλεγε θα γονατίσουμε ή δεν θα γονατίσουμε στα site των ζώων. Θα γονατίσουμε ή δεν θα γονατίσουμε. Και έλεγε, επειδή είναι η μέρα Αναστάσεως, κανονικά δεν πρέπει να γονατίσουμε. Αλλά επειδή κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, εγώ γονατίζω. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Έλεγε στον κόσμο. Τι θα κάνει ο κόσμος. Αν δεν δώσει ο κληρικός, αδέλφια μου, μια γραμμή. Και γι' αυτό υπάρχει, εφαρμόζεται αυτό που λέει, δεν θα ξέρουν ούτε οι κληρικοί τη δεξιά από την αριστερά οδό. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη, οι παραδόσεις των χριστιανών και τις εκκλησίες. Την εποχή μετά το 1900 θα αλλάξουν. Τι άλλαξε καταρχάς μετά το 1924 το ορολόγιο. Μέχρι και αυτό είχε πει ο Άγιος. Και θα αλλάξουν και τα ήθη και τα έθιμα. Και αλλάξουν αδέρφια το χριστιανό. Για σηκώστε το χέρι να δω πόσοι νηστεύετε όλη τη Σαρακοστή του Πάσχα αλλάδοτη. Όπως είναι η Εκκλησία. Αλλάδοτη λέει η Εκκλησία. Σηκώστε τα χέρια. Το βλέπετε. Το τυπικό της Εκκλησίας λέει πλην Σαββατοκύριακο. Λάβει. Το βλέπετε. Ότι και εκεί αναμόπιστε. Και τώρα θα σας πω ότι υπάρχει θέμα. Θα συγκληθεί πανορθόδοξη σύνοδος. Παραπόδοξη σύνοδος, θα πάνε όλοι οι επίσκοποι από όλα τα κράτη της γης για να συζητήσουν διάφορα, σαν οικουμενική σύνοδο. Την ετοιμάζουν να γίνει μετά το 12 κάπου. Περίπου. Ξέρετε τι λένε. Θα καταργήσουν την νηστεία που έχουμε. Θα την αφήσουν μόνο μία εβδομάδα πρώτο Χριστουγέννου και μία εβδομάδα πρώτο Πάσχα, μόνο μεγάλη εβδομάδα. Θα καταργηθούν. Αυτή είναι η πρόταση. Θα καταργηθεί ακόμα και η νηστεία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει γιατί μπορεί να αντιδράσουν οι επίσκοποι. Αλλά η πρόταση έχει κατατεθεί. Και μόνο το ότι κατατέθηκε σαν πρόταση δείχνει ότι όντως δεν ξέρουμε ποια είναι η δεξιά και η αριστερά του Κυρίου. 2000 χρόνια που τα εφαρμόσαμε. Όλοι οι Άγιοι, οι πατέρες, δεν ξέραν τι κάνανε. Και δεν σκέφτονται ότι θα δημιουργηθεί και πιθανόν σχίσμα μέσα στο λαό. Εδώ για ένα ημερολόγιο έγινε σχίσμα. Όχι για μια νηστεία. Η σοφροσύνη θα χαθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύει η ασωτεία. Το βλέπει, το ψεύδι θα βασιλεύει. Θα βασιλεύει η φιλαρχηρία. Θα φτάσουν στο μέγιστο βαθμό η φιλαρχηρία. Όλοι δουλεύουν σήμερα για τα αδικήρια. Η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία, η κλοπή, η φόνη θα πολιτεύονται το καιρό εκείνο καθημέρα. Πάντοτε γινόντουσαν. Αλλά όχι σε τέτοιο πράγμα που είμαστε σήμερα. Μιλάμε για τον 15ο αιώνα. Σήμερα όμως η μοιχεία, η πορνεία, η ομοφιλοφιλία, η κλοπή, η φόνη
αν ανοίξει δεν διαιρήσουν, είναι καθημερινότητα. Είναι καθημερινότητα. Και σε αυτό το σημείο έχει πέσει μέσα ο Άγιος. Θα πολιτεύονται και για το καιρό εκείνο και για την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασέβειας και ασέβειας οι άνθρωποι θέλουν συστερηθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν στο Άγιο Βάπτισμα ως επιτύψη της συνειδήσεως. Οι άνθρωποι θα χάσουν τη χάρη του Θεού που λάβανε κατά την ημέρα του Αγίου Βαπτίσματος διότι θα είναι ανακατεμένοι μέσα σε αυτά τα αμαρτήματα και θα χάνουν τη χάρη και θα χαθεί και η τύψη στη συνειδήσεως. Σας θυμίζω το κοριτσάκι, το κοπελίτσι, τι έχω παράδειγμα. Το βλέπει φυσιολογικό. Σήμερα πορνεύει το παιδί. Σήμερα μιχεύει το παιδί. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα που πήγα σε ένα νησί και με καλέσαν και εξομολόγησα. Είναι ηλικιωμένη κυρία. 90 χρονών τόσο. Και όταν την εξομολόγησα, εξομολογώ και σήμερα. Κοπέλες, αγόρια. Πραγματικότητα είναι μία. Παρθένο νέο και παρθένα νέα. Πολύ δύσκολο να πεις. Μια λίρα χρυσή μπορεί να πεις. Παρθένο νέο και παρθένο νέο δεν βρίσκεις εύκολα. Δεν βρίσκεις. Τότε, το 15ο αιώνα δεν ίσχυαν αυτά. Ούτε και πριν από 100 χρόνια δεν ίσχυαν. Και ακούστε γιατί δεν ζει. Ξομολογώ τη γιαγιά 90 ετών. Ζει εγώ. Και τι μου λέει η γιαγιά. Με κοιτάει και μου λέει εσύ μου μοιάζεις για παραδοσιακός. Εκεί στο νησί δεν φαίνεται τον παπά τον έβλεπε μοντέρνο και δεν πήγαινε. Ήρθε και ο ιερέας της ενορίας και εξομολογήθηκε. Και μου λέει η γιαγιά. Λέω παντρεμένη είστε. Μου λέει δεν παντρεύτηκα παππούλη μου. Λέω γιατί γιαγιά δεν παντρευτήκατε. Τι συνέβη. Μου λέει παιδί μου, μου λέει με βίασε. Ένα γειτονόπουλο που ήταν τότε 16-17 χρονών. Και παιδί με βίασε, μου λέει δεν παντρεύτηκα. Κοίταξα τη γιαγιά, παραξενεύτηκα. Και λέω γιαγιά. Ωραία, σε βίασε. Έγινε ό,τι έγινε, τέλειωσε. Εσύ γιατί δεν παντρεύτηκες. Και αντρίγεψε το μάτι της γιαγιάς. Και μου λέει, τι λες παππούλη μου, μου λέει. Ήταν δυνατό να παντρευτείς χωρίς να είσαι παρθένα. Τι θα έλεγα στον άντρα μου το πρώτο βράδυ, μου λέει. Μόλις έβλεπε ο άντρας την εποχή εκείνη ότι η γυναίκα του δεν ήταν παρθένα, την έσπασε, μου λέει, στο γόνατο. Και την έστειλε και στο σπίτι. Εδώ περιμέναν τα σεντόνια να δούνε, λέει. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι πράγματι η γιαγιά ζούσε τον περασμένο αιώνα. Και δεν ήταν σαν και σήμερα. Όπου δεν βρίσκεις. Αντιθέτως να βρεις παρθένα κοπέλα και πάει να παντρευτεί και είναι 30 χρονών θα πούνε ότι κάτι έχει γίνει σημείο, είναι πρόβλημα, να είναι άρρωστη. Κάτι συνέβη και αφήσω ότι ο νέος είναι παρθένος, θα σου πούνε ότι πρέπει να είναι προβληματικός. Το καταλαβαίνετε. Δείτε πως αλλάξανε. Και δεν θα έχουν τύψει συνειδήσεως, θα φύγει η χάρη και πράγματι. Ποια από εσάς χριστιανή μάνα ή η κοπέλα σας ή το αγόρι σας που δεν είναι παρθένο, έχετε και τύψεις. Ή αν έχουν τα παιδιά σας τύψει. Ποιος από εσάς στην καρδιά σας αισθάνεται. Και το ξέρετε ότι η παρθενία έχει μόνο ο άνθρωπος. Παρθενία δεν τα πούμε σε κανένα ζώο. Ούτε στα άλογο, ούτε στα γαϊδούρια, ούτε στα πρόβατα, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Παρθενία έχει μόνο ο άνθρωπος. Κανένα άλλο ζώο πάνω στη γη. Ζωντανός οργανισμός. Μόνο ο άνθρωπος. Το βλέπετε, αδέρφια μου. Κι όμως εμείς τη
συνείδησή μας. Ακόμα και εμείς οι ιερείς, το ακούμε, πήγε μάτα του, βάζουμε ένα μικρό κανόνα εκεί. Αλλά πρέπει να μπει να κοινωνήσει μετά. Το είδατε. Αν σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει παρθένος και παρθένα και βλέπετε νέους και κοινωνάνε. Πώς κοινωνάνε? Που κανονικά όταν έχεις χάσει την ταυτότητά σου, ξεκινάει τουλάχιστον μετά από 3 χρόνια η κοινωνία. Αν έχεις πάει μια φορά. Όχι αν έχεις καθημερινή σχέση. Αυτό λέει η Εκκλησία. Αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό το είδε ο Άγιος. Ότι την εποχή εκείνη ούτε τύψη συνείδησης δεν θα έχουν οι χριστιανοί. Δεν θα τύπτεται το κεφάλι τους. Δεν θα τους ενδιαφέρει. Τίποτα. Θα τα έχουν ξεκαρβαλώσει όλα. Εκκλησίε του Θεού θα στερηθούν. Ευλαβών και ευσεβών τιμένων. Και αλίμονο τότε στους χριστιανούς τους ευρισκομένους εν τον κόσμο, οι οποίοι θα αναζητούν ευλαβή ιερέα και δεν θα βλέπουν πουθενά φως επιγνώσεως και θα τρέχουν τότε από τον κόσμο στα ιερά καταφύγια, στα μοναστήρια για να βρουν ψυχική ανακούφιση και τρίψη, αλλά παντού θα βρίσκουν τελικά εμπόδια και στεναχώριες. Και τα αυτά όλα, λέει ο Άγιος, γεννήσονται διότι το ότι ο Αντίχριστος την εποχή εκείνη θέλει κυριεύσει τα πάντα. Το πνεύμα του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος θα κυριεύει σιγά σιγά στα πάντα. Θα αγοράσει τα πάντα, θα τα κάνει δικά του. Καλή ώρα που μας αγοράζουν εμάς οι ξένοι τώρα. Και να σας πω και μια είδηση. Μερικά κανάλια που πουλήθηκαν σε Γερμανούς, κάτι είναι αρχικό. Τώρα ετοιμάζονται και τα υπόλοιπα και οι ενδιαφερόμενοι είναι κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι κοιτάνε να αγοράσουν όποιο κανάλι θα γυρίσει. Οπότε τα μηνύματα που θα εκφέρουν στον κόσμο θα είναι και τα κατάλληλα. Και γεννήσεται ο Αντίχριστος στην εποχή εκείνη εξουσιαστής πάσης της οικουμένης. Θα γίνει πανεπιστάρχης. Άρα θα είναι πολιτικό πρόσωπο, μας λέει εδώ. Ο Άγιος, ο Αντίχριστος. Και θα πει τέρατα και σημεία. Κατά φαντασία όμως. Και θέλει δώσει πονηρά σοφία στους ανθρώπους τότε της εποχής εκείνης. Στον ταλέπορον άνθρωπο. Να εφεύρει και να κάνει εφευρέσεις. Ώστε ο ένας να ομιλεί με τον άλλον σαν να είναι σε διπλανό δωμάτιο. Εννοεί το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Και θα υπετάει στον αέρα όπως πετούν τα πουλιά. Και θα διασχίσει το βυθό της θάλασσας όπως το διασχίσουν τα ψάρια, τα υποβρύχια. Και ταύτα πάντα θα ποιούν οι δυστυχείς άνθρωποι της εποχής εκείνης. Διαποιούντες εν ανέση. Μη γνωρίζοντες οι ταλέποροι ότι πάντα ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και όλα αυτά λέει ο ταλέπορος άνθρωπος της εποχής εκείνης θα τα απολαμβάνει. Θα ζει με πλήρη άνεση. Και θα βρίσκει συνέχεια εφευρέσεις. Συνέχεια. Και οι ταλέποροι άνθρωποι δεν θα σκεφτούν ότι όλες αυτές οι εφευρέσεις είναι πλάνη τελικά του Αντιχρίστου. Και τόσο θα προοδεύσει την επιστήμη ώστε αποπλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ώστε μη πιστεύει στην ύπαρξη του της υποστάτης. Θα πλανηθεί τόσο πολύ ακόμα και η εκλεκτή. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Το ιερατείο και εμείς οι χριστιανοί. Θα πλανηθούν, λέει, τόσο πολύ. Από ποια? Από όλα αυτά. Ποια είναι η πλάνη? Όχι ότι είναι ανύπαρκτα, προσέξτε. Γιατί εδώ είναι η ουσία του σημερινού κηρύγματος. Όλο το κήρυγμα το κάνω για αυτή τη λεπτομέρεια που θα πω τώρα. Ποια είναι η πλάνη? Τι λέει εδώ? Ότι θα αποπλανήσει ώστε το μη πιστεύει την ύπαρξη του τρυποστάτου Θεού. Ένα στόχο θα έχει. Θα δίνει όλα αυτά ο δαίμονας, όλη αυτή την εφεύρεση, όλη αυτή την ύλη, όλη αυτή την άνεση
για ένα και μοναδικό σκοπό, για να μπορέσει να σου κλέψει την ψυχή, να μην ασχολείσαι με τον Θεό. Ασχολήσουμε όλα τα άλλα εκτός με τον τρισιμόστατον Θεό. Μας λέει συγκεκριμένα, γιατί προβλέπει και εδώ αυτό που είπα, ότι θα λένε την εποχή εκείνη, Θεός και ο Βούδας, Θεός και ο Μωάμεθ, Θεός και ο ένας, Θεός και ο Χριστός. Ο ίδιος Θεός είναι, αλλά στην ουσία απλώς ο καθένας τον ονοματίζει με άλλα ονόματα. Όχι, αδέρφια μου. Η Ορθόδοξη πίστη λέει ότι οι άλλοι θεοί είναι αλήπαρκτοι. Δεν υπάρχει Αλλάχ. Δεν υπάρχει Βούδας. Είναι δημιούργημα της φαντασίας τους. Είναι αλήπαρκτος. Δεν είναι ο ίδιος Θεός με άλλο όνομα. Διότι εμάς ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Από αυτόν τον τρισιμόστατον Θεό λοιπόν θα θελήσει. Και πράγματι δείτε, αδέρφια μου. Και πείτε μου αν δεν πέσαμε όλοι μέσα αυτή την παγίδα. Όλοι απολαμβάνουμε έναν έτσι όλες τις απολαύσεις του 20ου αιώνα. Και ίσως έρχεται ο Θεός με αυτά που περνούμε τώρα και μας γυρίζουν σε πείνα και σε κατοχή, ίσως να επιτρέπει ο Θεός για να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε πού πταίουμε. Διότι όταν κάτι επιτρέψει ο Θεός, δεν πρέπει να το βλέπουμε σε τιμωρία του Θεού, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι για να το επιτρέψει ο Θεός, κάπου εγώ ξέφυγα, κάτι δεν κάνω καλά και μου χτυπάει τον κόδωνα να κινδύνουν πριν να είναι αργά. Άρα λοιπόν πρέπει, αδέρφια μου, να προβληματιστούμε. Γιατί ο Θεός μας ξαναγυρίζει στην ασκητική ζωή. Μίλαγα εχθές με ένα πρόσωπο. Του λέω, τι βλέπεις, του λέω, πώς θα πάμε στο 11. Να κάνεις, μου λέει, γέροντα το σταυρό σου. Να έχουμε τουλάχιστον φαγητό το μεσημέρι να τρώμε μία φορά την ημέρα. Να έχουμε φαγητό να τρώμε για μία φορά την ημέρα. Γιατί θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Μην ακούτε που λένε θα καλυτερεύσουν και να υπάρξει φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ξεπουλούνται τα πάντα. Και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ηγέτες που, όπως έδωσε σήμερα η Εκκλησία και μοίρασε ένα φυλάδιο, πιστεύω να το πήρατε προς τον λαό, το οποίο αναφέρει και η Εκκλησία και λέει ότι ζούμε κάτω από κατοχή. Οι δανειστές μας πλέον, εκείνοι μας εξουσιάζουν και εκείνοι αποφασίζουν για εμάς. Και οι δανειστές μας, θα το πω εγώ αν δεν το είπε η Ιερασύνοδος, όλοι οι δανειστές μας είναι το εβραϊκό κεφάλαιο. Είναι Εβραίοι όλοι αυτοί όσοι μετάνε. Και ξέρουμε την αγάπη των Εβραίων απέναντι στο γένος των Ελλήνων. Δεν έχουμε κάτι, ούτε είμαστε αντισημίτες. Ούτε έχουμε κάτι με το γένος των Εβραίων κι εμείς. Αλλά όμως αυτοί έχουν σκοπό να επιβάλλουν τον ερχόμενο Μεσσία τους. Και γι' αυτό θέλουν τους πάντες να τους έχουν ελισοδεμένους. Και όπως είπε ο Κίσκερ, ο Έλληνας είναι αντίχασος λαός. Δεν τι θα σέβεται. Γι' αυτό βουτήξτε τον και χτυπήστε τον κάτω σαν το χταπόδι, τον Έλληνα. Βουτήξτε πρώτα τον Έλληνα. Και γι' αυτό ξεκινήσανε μέσα από την Ελλάδα, αγαπητά μου αδέρφια. Μέσα από την Ελλάδα, γιατί εμείς αντισταθήκαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, με ένα σκοπό λοιπόν, μας δώσανε όλα αυτά, μας δώσανε χρήματα και δεν μας έλεγαν οι πολιτικοί ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι ελληνικά, αλλά παίρνουμε δάνεια από τους Εβραίους και ότι έχουμε υπερδανειστεί. Είναι σαν έναν που έχει κάρτα και πάει και τη χρεώνει την κάρτα. Τη χρεώνει την κάρτα. Χωρίς να μπορεί να τα βγάλει πέρα μετά. Και στο τέλος έρχεται η τράπεζα και του παίρνει το σπίτι. Το ίδιο. Χρεώθηκε όλη η Ελλάδα 300 δισεκατομμύρια χρέος που αδυνατούμε πλέον να το βγάλουμε. Και γι' αυτό είπανε, κάντε στην πάντα η Βουλή, αναλαμβάνουμε εμείς να σας πούμε τι θα κάνετε, γιατί εμείς δώσαμε τα χρήματά μας. Τόσα χρόνια, εσείς καλοπερνάτε τόσα χρόνια, αλλά εμείς θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Αλλά για να πάρουν τα λεφτά τους, πρέπει να μας φτωχύνουν εμάς ξανά. Πρέπει να μας φτωχύνουν.
Και όταν είσαι φτωχός, δεν μπορείς και να αντιδράσεις. Δεν μπορείς να ριζώσεις το κεφάλι. Γιατί θα σε έχουν βάλει να φας κάτω χώμα, αδελφέ μου. Και τα δώσαν όλα αυτά οι παμπώνιδες γιατί. Γιατί ξέρουνε. Ξέρουνε, αδέρφια μου, ότι έχοντας όλη αυτή συνηθίσει αυτή την άνεση, θα κάνουμε ό,τι μας πούνε. Είμαστε πρόθυμοι, θα το δει το ελληνικός λαός, από το να χάσει τις ανέσεις του, είναι πρόθυμος να δεχθεί οποιοδήποτε μέτρο. Θα πει ότι αν θέλετε, θα κάνετε αυτά που θα μας πούνε τελευταία. Θα μας πηγαίνουν τώρα κάτω, θα κόβουν μισθούς, θα κόβουν μισθούς. Θα σας πω, αυτή την περίοδο, φιλοξενώ ένα Λετωνό, Ρώσο. Στη Λετωνία είναι το Δουνουτού. Ο πυροσβέστης έπαιρνε το μήνα, πριν πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 1.200 ευρώ το μήνα. Ένα κανονικό μισθό. Τώρα που ήρθε ο Ρώσος, μου λέει, πάτε, έφυγα. Γιατί φτάσαν το μισθό μου, λέει, του πυροσβέστη στα 200 ευρώ το μήνα. Τεράστια πείνα μου έχει πέσει. Καταλαβαίνετε πού θα πάμε. Οπότε μετά για να σου δώσει η ανάσα, όταν είσαι κοιτάς στα 200 ευρώ και δεν έχεις να πληρώσεις ούτε το ρεύμα του σπιτιού σου, ούτε το φαγητό σου, δεν έχεις να πληρώσεις τίποτα. Και θα σου πει, θέλεις να σου δώσω λίγα. Κάνε αυτό. Και κάνε το άλλο. Πάρε την κάρτα του πολίτη. Πάρε το άλλο. Πάρε εκείνο. Βάλε τσιπάκι στο χέρι. Βάλε εκείνο. Και θα δείτε τότε όλοι για να βρουν την άνεσή τους. Να γιατί λέει. Όλα αυτά λέει τα κάνανε για να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον πρωτοσυμπόστατο Θεό. Και βλέπουν ταύτα ο Πανάγαθος. Την απώλεια λέει βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός του ανθρωπίνου γένους. Φέρει κολοβώσει τα σημαίνα για τους λίγους πιστούς που θα έχουν μείνει. Διότι ο Αντίχριστος θέλει πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και τότε, ενώ θα κολοβωθούν οι ημέρες, έρχεται λέει ξαφνικά η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Η δίστομος ροφέα και θα θανατώσει τον πλάνο και τους οπαδούς αυτού. Έχουν μείνει λοιπόν λέει αδέρφια μου θα μείνουν οι λίγοι οι πιστοί. Οι πολλοί θα πλανηθούν. Οι πολλοί θα πλανηθούν. Και γι' αυτό λέει πολύ σωστά ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Ότι την εποχή εκείνη λέει για να πλανήσει ο Αντίχριστος τον κόσμο και να τον κερδίσει θα κάνει το εξής. Άρχεται εκ της κοιλίας. Άρχεται εκ της πείνας. Θα ξεκινήσει από την πείνα. Και ταύτα πάντα γενέστε λέει ο Άγιος Νίλος μετά του 1900, την εποχή που ζούμε εμείς και εκείνος έζησε το 15ο αιώνα. Πώς αδέρφια μου περιγράφει την εποχή μας. Πώς αδέρφια μου, αν δεν είχε πνεύμα Άγιο και το κείμενο υπάρχει από τότε. Υπάρχει σε πολλά χειρόγραφα στο Άγιον Όρος. Υπάρχουν μικροδιαφορές στα κείμενα που σώζονται. Αλλά γίνονται τόσο μικρές οι διαφορές μεταξύ του ενός κειμένου από το άλλο που αντιγραφεί σε αντιγραφή που δεν αλλοιώνει το βασικό νόημα της προφητείας. Που δεν αλλοιώνει. Και έτσι αποδεικνύεται ότι είναι γραμμένο από τότε ιστορικά. Πώς είναι λοιπόν ένας άνθρωπος αν δεν είχε πνεύμα Άγιον να μπορεί να γράψει και να μας αναφέρει όλα αυτά ώστε να μας διαφωτίσει όλους εμάς για το ποιες ημέρες ζούμε και που βαδίζουμε. Αλλά για την αγάπη λέει ο Θεός που είχε απέναντι στον άνθρωπο θα κολοβώσει τις ημέρες, θα πικρύνει τις ημέρες, θα πικρύνει ο Κύριος τις ημέρες και θα βρει εκείνος τον τρόπο με τους οποίους θα τις μικρύνει τις ημέρες και τότε λέει θα σωθούν οι πιστοί, οι λίγοι πιστοί και εμείς αδέλφια μου φροντίστε να ανήκουμε στους λίγους πιστούς. Κάποτε όταν ο Αχάβ και η Ιεζάβελ, όταν Αχάβ και η Ιεζάβελ επέβαλαν στο λαό του Ισραήλ να προσκυνήσουν αλλοτρίους θεούς και να φύγουν από το μόνο και αληθινόν Θεόν, τότε αδέρφια μου, ο προφήτης Ηλίας είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά από το κοράκι, από το φόβο του και εκείνος, φοβήθηκε ως άνθρωπος και πήγε και κρύφτηκε σε μια σπηλιά, διότι ο βασιλιάς δεν είχε αγριέψει
και βασίλισσα η Ελισάβετ και ζητούσε το κεφάλι του. Και ο άνθρωπος πήγε και κρύπτηκε. Και τότε ο Θεός έστελνε ένα κοράκι, το οποίο το κοράκι αυτό τον τάιζε όπως γνωρίζουμε το κρέας εκείνο το οποίο του πήγαινε. Και παρακαλούσε και σήκωνε τα χέρια του και έλεγε: Κύριε, πάρε με, ότι μόνος απέμεινα επάνω στη γη. Μόνο εγώ πλέον σε λατρεύω. Και τότε ακούγεται φωνή εξ ουρανού που του λέει: Ηλία, δεν είσαι μόνος. Ουκ έκλειναν φόνοι το Βααλ 6.000 άνθρωποι. Δεν είσαι μόνος μες στο Ισραήλ, αλλά είναι 6.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούν τον Βααλ, τον ψεύτικο Θεό που επέβαλε η Ιεζάβελ. Έτσι αδέρφια μου, και εμείς δεν θα είμαστε μόνοι μας. 6, 16, 26, 56, 106 χιλιάδες θα είμαστε όσοι είναι οι πιστοί, οι οποίοι δεν θα κλείνουμε γόνοι, οι οποίοι θα αντισταθούμε, οι οποίοι θα δώσουμε τη μάχη. Δεν θα πλανηθούμε, δεν θα ακολουθήσουμε το θηρίο, δεν θα ακολουθήσουμε την πλάνη. Και πρέπει από τώρα ήδη να αρχίσουμε να διακρίνουμε το πνεύμα μας, να διακρίνει, να ξεχωρίσουμε όλα αυτά που σας είπα. Διότι πάντα τα αυτά τα οποία έχουμε και ασχολούμεθα, με ένα σκοπό τα έφερε ο Αντίχριστος επάνω στη γη. Τα έφερε. Και η σκοπιμότητά του είναι να πλανήσει, να φύγουμε από τον αληθινό και τρισυχόστατο Θεό. Μείνετε λοιπόν όπως έμειναν οι πατέρες μας. Μείνετε πιστοί όπως έμεινε ο Παπαφλέσσας, ο Διάκος, ο Κολοκοντρώνης και όλοι όσοι πέρασαν πριν από εμάς αυτόν τον τόπο. Και αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Για αυτή την πίστη μας, αδέρφια μου. Να αγωνιστούμε κι εμείς. Για αυτή την πίστη την ορθόδοξη, την οποία παραλάβαμε και σήμερα όπως ακούσαμε στον Απόστολο. Ούτε ευρίστησαν, άλλοι ελιθάστησαν, άλλοι εν φόρμα ηθέρας απέθανον, άλλοι εν τες σοφές της γης, άλλοι εν τες ερημίες. Πάντες όλοι έδωσαν το αίμα τους για τη δόξα του Κυρίου. Για αυτή τη δόξα, αδέρφια μου. Μην περιμένετε εσείς όλοι μαζί. Μην περιμένετε όλοι μαζί. Ο καθένας σας κοιτάξει τα του εαυτού του. Ο καθένας σας αναζητήσει στην προσευχή του το τι φταίει. Κύριε, τι φταίω εγώ. Και να ζητήσει το έλεος του Θεού, ώστε να επέλθει η χάρις αυτή που λέει ότι θα έχει φύγει και θα έχει σκοτιστεί ο νους μας και δεν θα καταλαβαίνουμε ποια είναι η δεξιά του Κυρίου από την αριστερά του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η χάρις να επιστρέψει μες στο σπίτι μας. Και όταν επιστρέψει αυτή η χάρις, τότε ο Κύριος το λέει: Θα πάρω, λέει, τους πιστούς μου την εκκλησία μου και υπό τα στέρηγάς μου, όπως ο Μωυσής οδηγούσε τον λαό μέσα στην έρημο. Και ο λαός αυτός αν και παραφωνιόταν και έλεγε, όπως μου λένε τώρα μερικοί, και αν δεν πάρω την κάρτα του πολίτη, πώς θα ζήσω, πάτερ, πώς θα επιβιώσω. Θα επιβιώσουμε όπως επιβίωσε και τότε ο λαός του Ισραήλ μέσα στην έρημο. Θα επιβιώσουμε με το μάνα, με το μάνα εξ ουρανού. Η γραφή μας διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά του ο Θεός θα τα σκεπάσει υπό τα στέρηγάς του. Κάτω από τις πτέρυγες του Θεού θα υπηρεθούμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς αδέρφια μου θέλουμε. Αντί να είμαστε όμως πιστοί στο όνομά του. Αντί να ακολουθούμε το όνομά του. Διότι το όνομά του σήμερα υβρίζεται, διακοπεύεται, βλασφημείται. Ο κόσμος παρεκτράφηκε μαζί και αυτούς και εμείς. Και όμως το ύμα των ουρανών δεν ακούει. Αν θέλουμε να επιστρέψει η ευλογία του Θεού στα σπίτια μας. Αν θέλουμε η χάρις του Θεού να γυρίσει, ας πέσουμε από σήμερα στα γόνατα. Εμείς οι μοναστήροι, οι μοναχοί, οι μοναχοί παντού, οι μοναχές, οι ιερείς, οι δεσποτάδες, θα δείξουμε πραγματική μετάνοια, όπως γράφει σήμερα η Ιερά Σύνοδος. Όχι τυπική μετάνοια, αλλά ουσιαστική μετάνοια. Διότι αυτή η μετάνοια δεν θα σκεπάσει τους άλλους, αλλά θα σκεπάσει τα παιδιά του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού είμαστε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί με, αλλά ζούμε ιδίω. Ζούμε κοντά στον Χριστό μας. Ας παρακαλούμε να έρθει το ελαιός του πίσω. Να σκεπάσει. Γιατί πράγματι βλέπουμε όλο το έθνος να πηγαίνει κατά διαβόλου. Κατά διαβόλου πηγαίνει όλο το έθνος. Και για να πηγαίνει, αδέρφια μου, κατά διαβόλου το έθνος, σημαίνει ότι τα έργα μας είναι προς τα εκεί και γι' αυτό η ζυγαριά ρίχνει προς τα εκεί. Γέρνει προς τα εκεί. Όταν όμως βλέπεις ότι πηγαίνουμε κατά διαβόλου, σημαίνει ότι κυρίαρχος είναι ο διάβολος. Όπως και ένα σπίτι έρχονται πολύ και με ρωτούν. Γέροντα μου λέει, το σπίτι μου δεν πάει καλά, πάω κατά διαβόλου. Γιατί σου λέω, διώχνε το διάβολο τότε μέσα από το σπίτι. Διώχνε το διάβολο μέσα από το σπίτι. Όταν το έθνος μας λοιπόν πηγαίνει κατά διαβόλου, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Χριστός. Έφυγε ο Χριστός. Από τη Βουλή των Ελλήνων έχει φύγει εδώ από πολλών ετών μέσα. Από πολλών ετών έφυγε από τους αρχηγούς.
Η πρώτη ασέβεια ξεκινά από την κεφαλή. Από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι. Και φτάνει μέχρι και το τελευταίο πιστό. Ας δείξουμε μετάνοια. Διότι οι πιστοί θα καλυφθούν από τη χάρη του Θεού. Και κλείνω με τούτο. Κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη κυνηγούσαν έναν άγιο. Οι ειδωλολάτρες, οι άπιστοι, για να τον σκοτώσουν, να τον σφάξουν. Και εκείνος έτρεχε μέσα στην έρημο να σωθεί. Κάποια στιγμή τους έβλεπα από πίσω του και βλέπω ότι δεν αντέχει άλλο. Κουράστηκε, γονατίζει και πέφτει κάτω. Σηκώνει τα χέρια του επάνω και λέει: Κύριε, δέξου το πνεύμα μου. Τώρα θα μαρτυρήσω για το όνομά σου. Και ξαφνικά τι γίνεται. Βλέπει δίπλα του να είναι, μέσα στην γραφή το γράφει, βλέπει να είναι δίπλα του οι Οπλίτες, οι Αμαλικίτες, οι εχθροί του Ισραήλ και εκείνο να μην το πειράσουν. Και τι είχε συμβεί. Επάταξε τους οφθαλμούς αυτών, λέει η γραφή, ένα ορασία. Επάταξε, λέει, τα μάτια των εχθρών, ένα ορασία. Τον έκανε αόρατο ο Θεός. Την ώρα που σήκωσε τα χέρια του, όσο μόνο εκείνος μόνος του έτρεχε για να σωθεί. Δεν έπετυχε, τον βλέπανε. Όταν σήκωσε τα χέρια στον ουρανό όμως, τα χέρια αυτά η προσευχή έφυγε και αμέσως η χάρη τον εσκέπασε και επάταξε τους οφθαλμούς αυτών ένα ορασία και γλίτωσε ο ευσεβής εκείνος, η Ισραηλίτης. Το ίδιο και εμείς αδέρφια μου, να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στις οικογένειές μας, ο κάθε ένας από εμάς. Μην πιέσετε τον άντρα ή γυναίκα, τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα ή τα παιδιά. Ξεκινήστε από τον εαυτό σας. Και ο Θεός θα ελεήσει να δει και το έντερο νήμιση. Να δουν και τα παιδιά σας μετά. Όταν έρθει χάρη σε έναν, θα εμποδιάσει και θα πλημμυρίσει χάρη του Θεού μες στο σπίτι σας. Αυτή λοιπόν τη χάρη. Αυτή τη χάρη που έρχονται τα παιδινά Χριστούγεννα. Να γεννηθεί πραγματικά ο Χριστός μες στις καρδιές μας. Ώστε ο Θεός να πατάξει τους εχθρούς. Ένα ορασία. Να ηγούμεθα και να πολεμούμε κατά τον δαίμονος, κατά όλων των στρατιών των σατανάδων. Και να φωνάζουμε ότι εμείς ούτε έχουμε άλλον, εμείς οι Κύριε. Μόνο εσένα έχουμε, Κύριε. Ούτε έρχονται εν άρμαση και ελίπης. Εμείς δεν θα αγωνιστούμε εν ονόματι Κυρίου Παντοκράτορος. Αμήν. Ων πέντες Ελλήνων, ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όχι για τον διεφόρο. Ευχαριστώ την αγάπη σας. Γεμίσατε την αίθουσα και κάθε φορά που έρχομαι και το εκτιμώ αυτό γιατί αδέρφια μου το πρωί λειτουργία. Μέχρι το μεσημέρι, 1:30 το τίστε τους πατέρες εξομολογούσαν. Στο μοναστήρι, 1:30 πήραμε τα μάξι και τρέχοντας έφτασα εδώ 5:05. 5:05. Κάνανε το πνευσμερινό, πατήρι, αμέσως ομιλία και τώρα συνεχίζω για τους νέους ομιλία. Από ηλικίας μέχρι 18 μέχρι 35. 35-40 μέχρι εκεί. Στην κάτω αίθουσα γίνεται ομιλία για νέους. Περισσότερο διάλογος γίνεται με τους νέους και τις νέες. Το λέω για τα παιδιά σας, όταν θέλετε να τα φέρετε και εδώ και μετά να κάθονται και από εκεί. Και καταλαβαίνετε, να τελειώσω μετά το τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, καταλαβαίνετε τον κόπο που υποβάλλω να δω ένα ταξίδι 200 χιλιόμετρα να ανέβω και 200 να κατέβω, 400, τα έξοδα τα οποία χαλάμε σε αυτές τις ημέρες για να φτάσουμε μέχρι εδώ και να ξαναφύγουμε πάλι, να γυρίσουμε πίσω, τον κόπο, την κούραση και αυτό το κάνουμε για χάρη σας. Και επειδή μας κάλεσε εδώ ο πατήρ Σεραφείμ, να τον έχει καλά ο Θεός και τους ιερείς, που μας κάλεσαν να μιλούμε 1 με 2 φορές το μήνα εδώ στην αίθουσα του ναού. Να τους έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν. Και αυτό που θέλω και γι' αυτό σας ευχαριστώ που έρχεστε και εσείς μπαίνετε σε αυτόν τον κόπο. Κάνω εγώ τόσο κόπο λοιπόν που έρχομαι. Θέλω να σας βλέπω να είστε εδώ. Γιατί σκεφτήκατε ποτέ να δω τόσο δρόμο και να βρω 10 ανθρώπους. Όχι ότι δεν κηρύξω στους 10. Αλλά όπως λέει ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, απαγοητεύεται ο Ιεροκήρυκας όταν
βλέπει ότι τα λόγια του δεν έχουν απήχηση. Χαίρομαι που στις καρδιές σας μέσα μιλάει το κήρυγμα του Χριστού. Και γι' αυτό σας περιμένω και μακάρι να πετύχουμε την άλλη φορά στις 9 του μηνός να είμαστε τόσοι που να πάμε, και άλλοι τόσοι που να πάμε στον απάνω ναό. Όλοι μαζί, το διευχόν. Διευχόν των Αγίων, Πατέρων, ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.